Υπάρχει όμως και η απόφαση από την άλλη και η πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών ΑΡΕΠΟ προς όλες τις περιφέρειες μέλη της, διότι διοργανώνει μια εμπορική επίσκεψη αποστολή τον Ιούλιο του 2023 στην Ιαπωνία και καλεί τις επιχειρήσεις οι οποίες το επιθυμούν να δηλώσουν και συμμετοχή. Θα καλημερίσω εδώ από την περιφέρεια Κρήτης την αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη Γιακουμάκη. Καλημέρα σας, χρόνια σας πολλά. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγερά, και καλημέρα και χρόνια πολλά και στους ακροατές σας. Να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται με αυτή την αποστολή, εμπορική αποστολή. Ποιο είναι το ζητούμενό της, ποια είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος, ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι πρέπει να κάνουν. Οι επιχειρήσεις που αφορά, κυρία Δουλγεράκη, είναι οι επιχειρήσεις που παράγουν ελαιόλαδο, κυπευτικά, όλα τα προϊόντα της Κρήτης, οι γαλακτοκομικά, όλα τα προϊόντα της Κρήτης. Είναι μια επίσκεψη, αποστολή του Επιτρόπου Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιαπωνία 2 με 6 Ιουλίου και καλεί όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν μαζί του για να μπορούν να εκθέσουν τα προϊόντα, αλλά όχι μόνο να εκθέσουν. Λίγο είναι και προς αναζήτηση της αγοράς της Ιαπωνίας. Δηλαδή, από ό,τι είδαμε, ότι στην πρόσκληση υπάρχει και μια ενημέρωση για το τι προϊόντα χρειάζεται και πώς θα χρειάζεται η Ιαπωνία. Πολλές φορές έχουμε πει ότι δεν έχει νόημα μόνο να παράγουμε τα προϊόντα όπως εμείς θέλουμε, αλλά πώς θα θέλει η αγορά. Είναι λοιπόν και μια αναγνωριστική επίσκεψη του Επιτρόπου με τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στην Ιαπωνία για το τι θέλουν, καταναλώνουν εκεί, πώς θέλουν τα προϊόντα και όλη αυτή τη διαδικασία. Μας καλεί, ο Επίτροπος Γεωργίας μας καλεί μέσω της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται η περιφέρεια Κρήτης σε ένα δίκτυο που στηρίζεται και από άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, και γι' αυτό μας έστειλαν την πρόσκληση και εκδήλωση ενδιαφέροντος. Άρα καλούμε και εμείς τις επιχειρήσεις με τη σειρά μας, όσες θέλουν να συμμετάσχουν, να δηλώσουν συμμετοχή διαδικτυακά και στη συνέχεια να οργανωθεί αυτή η αποστολή. Μάλιστα. Έχει να κάνει με το ελαιόλαδο, με τα φρούτα, με τα λαχανικά, με το κρασί, με την πύρα, με τα αναψυκτικά, τα γαλακτομικά προϊόντα, επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα, αλλά μπορούν από ό,τι είδα να συμμετέχουν και εκείνες οι επιχειρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει στους τομείς του κρέατος, έτσι. Ναι. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αυτοί που έχουν και μοσχαρίσιο, χοιρινό, πουλερικά, όλα αυτά είναι μέσα στην αποστολή που θα μπορούν να συμμετέχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Άρα είναι στην πραγματικότητα, υπάρχει μια ολική συμμετοχή των επιχειρήσεων, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όλα τα προϊόντα της Κρήτης είναι μέσα. Σαφέστατα, όποιος ενδιαφέρεται να πάρει περισσότερες πληροφορίες και αν μας ακούει τώρα κάποιος από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτές τις εταιρείες, οργανώσεις, επειδή είπατε ότι διαδικτυακά θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους, υπάρχει μια συγκεκριμένη φόρμα, αλλά και με το χρόνο να τρέχει, θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποιους συνδέσμους. Φαντάζομαι ότι θα μπορούν να επικοινωνήσουν ενδεχόμενα και με την περιφέρεια να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, ή αν πληκτρολογήσουν εμπορική αποστολή ΑΡΕΠΟ, ενδεχόμενα να τους βγάλει στο σχετικό σύνδεσμο, κυρία Χουδετσανάκη. Ναι, κυρία Δουλγεράκη, έχουμε δώσει το δελτίο τύπου. Αν όντως πουν πρόσκληση ενδιαφέροντα συμμετοχή στην επιχειρηματική ομάδα αντιπροσώπων για εμπορική αποστολή στην Ιαπωνία, θα τους βγάλει στους σχετικούς συνδέσμους, γιατί κάτι τώρα μπορεί να μην το καταλάβουν και σωστά. Οπότε να πούμε ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι ήδη στα δελτία τύπου, οπότε θα το βγάλει και θα μπορούν να πάνε στον κατάλληλο σύνδεσμο και για να ενημερωθούν, αλλά και για να δηλώσουν συμμετοχή. Πάντως, κυρία Χουδετσανάκη, αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών, κάθε μέρα που περνά αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και φαίνεται να μέσω αυτής της ένωσης, δηλαδή του ΑΡΕΠΟ, να διασφαλίζονται πολύ περισσότερο τα προϊόντα μας και σε περίοδο όπου τα βιομηχανικά έχουν μια άλλη, αν θέλετε, άνθηση, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής. Γίνονται δράσεις και αγκαλιάζονται οι προσπάθειες των προϊόντων γεωργικής ένδειξης, όπως επίσης και τα ΠΟΠ, έτσι δεν είναι?
κυρία Δουλγεράκη, πολύ σωστά το αναφέρετε. Πραγματικά υπάρχει μια προστασία, όπως το λένε, ότι αυτό το δίκτυο είναι για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και όχι μόνο για την προβολή και την προώθηση. Εδώ τα βλέπουμε όλα τα στάδια. Δηλαδή η προστασία πήγαινε στην επισήμανση στο τροφίμο που είδατε κι εσείς πόσο και το ζήσατε. Και πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί είσαστε το μέσο. Και ο 984 ήταν από τις πρώτες συνεντεύξεις που είχαμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε μαζί σας. Και βλέπετε κι εσείς πόσο σημαντικό, δηλαδή δεν είναι μόνο η προστασία, είναι η προώθηση, η προβολή. Και τώρα εδώ με την επιχειρηματική αποστολή μιλάμε για την προώθηση. Δηλαδή μέσω του ΑΡΕΠΟ ίσως είναι πιο οργανωμένο όλο αυτό το δίκτυο για να προστατεύσει τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων. Και θα σας πω κάτι, τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων από όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες συνεχίζουν να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο, γιατί βλέπουμε πως οι περιφέρειες συνεχίζουν να κατοχυρώνουν τα προϊόντα τους. Είναι μια κατοχύρωση των προϊόντων και δεν φτάνει μόνο η κατοχύρωση. Έρχεται το δίκτυο και προστατεύει αυτά τα προϊόντα που κατοχυρώνουμε. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι, όπως είπαμε, προϊόντα γεωγραφικής ένδοξης, είναι ένδειξης, είναι τα pop, είναι τα παραδοσιακά προϊόντα. Θυμάμαι όλες αυτές τις αναφορές που έχουν γίνει από εσάς μέχρι σήμερα για το ποια είναι τα ωφέλη, διότι έχουμε 34 περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη που περιλαμβάνονται στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών ΑΡΕΠΟ, όπως επίσης και 700 ομάδες παραγωγών, που είναι το ακόμα πιο ενδιαφέρον του πράγματος. Αυτό είναι, όπως το είπατε, ακόμα είναι το πιο ενδιαφέρον του πράγματος, ξέρετε. Γιατί μέσα από τις ομάδες παραγωγών που είναι μέσα στο ΑΡΕΠΟ δίνουν και αυτή τη δικιά τους φωνή. Δηλαδή υπάρχει και η φωνή των περιφερειών και η φωνή των παραγωγών, που είναι πολύ σημαντικό. Όλοι έχουμε πει ότι δεν φτάνει μόνο να παράγουμε τα προϊόντα, είναι και τα προστατεύει στη συνέχεια. Πόσο δίνεται η δυνατότητα να τα διαθέσει στη συνέχεια, να υπάρξουν αγορές, να μπει στις αγορές. Άρα έτσι ακριβώς. Αυτό, υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμβέλεια που πραγματικά δίνει δυνατότητα και στους παραγωγούς. Όχι μόνο στις περιφέρειες, αλλά και στους παραγωγούς, με το να έχουν μια φωνή μέσα σε αυτό το δίκτυο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.